is the winter of our discontent, made glorious summer by this son of York. Δεν είναι το Μονακό, δεν είναι το Κάπρι. Είναι η αρχαία επίδαυρος και τις τελευταίες ώρες έχει καταφέρει να βρίσκονται σύμφωνα με τις φήμες εκεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Jet Set. Και όλα αυτά για τα μάτια του Kevin Spacey. Let us do it hell now, if not to heaven, then hand in hand to hell. Ο ηθοποιός απόψε δίνει την πρώτη παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και αυτό έχει σημάνει συνεγερμό. Στην αρχαία Επίδαυρο οι φήμες δίνουν και παίρνουν. Η διακούγεται ότι στην περιοχή βρίσκεται ο πρίγκιπας Αλβέρτος με τη σύζυγό του Σερλίν. Το ζευγάρι μάλιστα πιστεύουν ότι το βράδυ θα βρεθεί στο αρχαίο θέατρο για να παρακολουθήσει τον Kevin Spacey να υποδύεται το Ριχάρδο τον Τρίτο. Έρχονται και με κότερα και έρχονται και με αυτοκίνητα και έχουμε πληροφορίες ότι θα είναι πολλής κόσμος και επώνυμοι. Οι παραστάσεις είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια. Δεν είναι όμως οι μόνοι που ακούγεται ότι βρίσκονται στην αρχαία Επίδαυρο. Εκεί πολλοί πιστεύουν ότι είναι και ο Elton John. Ήδη στο λιμανάκι της αρχαίας Επιδαύρου έχουν αρχίσει να φτάνουν οι πρώτες θαλαμιγοί. Θαλαμιγά έχουμε, ναι. Λόγω της παράστασης, λογικά. Ναι, θα έχει κίνηση αυξημένη σήμερα. Είναι σχεδόν γεμάτο το τρακατέρα του λιμάνι. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας American Beauty των 5 Oscar βρίσκεται από την Τρίτη στην αρχαία Επίδαυρο και μάλιστα έχει κρατήσει με την παρέα του όλα τα δωμάτια γνωστού ξενοδοχείου της περιοχής προκειμένου να αποφύγει τα διάκριτα βλέμματα. Ο διάσημος στάρ γιόρτασε τα γενέθλιά του στην πισίνα του ξενοδοχείου μαζί με την παρέα του. The time to come. Όσο για το μεγαλύτερο δώρο που πήρε όπως εκμυστηρεύτηκε στην τριανταμελή παρέα του, ήταν το γεγονός ότι του δίνει την ευκαιρία να παίξει σε ένα από τα σημαντικότερα αρχαία θέατρα του κόσμου. Γεγονός που τον έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα. Παρά την κρίση και την δυσφήμιση που έχει υποστεί,